Πώς νιώθεις σήμερα, Γεωργία μου? Είμαι λίγο στενοχωρημένη. Σήμερα μετά το χθεσινό τραυματισμό μου. Θεά, μπράβο, ανέβα! Μουσουλάδες! Θεά, όχι, 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 όχι! Πες μου μόνο δεξιά-αριστερά σου, είπατε μα... Περίμενε. Περίμενε. Δεν νιώθω και πολύ καλά, είμαι στενοχωρημένη. Γιατί εχθές, μετά τον τραυματισμό που ήμουν ακόμα ζεστή, μπήκα, έτρεξα, νιώθω δυνατή. Αλλά μετά όσο περνούσε η ώρα και κρύωνε το χέρι μου, ένιωθα ότι δεν μπορώ να είναι οκ. Okay. Όσο κρύωνε, δηλαδή τόσο περισσότερο με πονούσε. Μου έλεγε η Μαρία ότι και για μένα, επειδή εμείς το κάναμε, το πήγαμε γρήγορα το run. Το run που κάνατε, ναι, και δεν πριν πήραμε... από μένα δεν είχατε μπει εσείς. Νομίζω ναι, και δεν πήραμε τον πόντο και μετά μου λέει, βασικά δεν το έπεσε εμένα, το έπεσε στον Ορφέα, λέει, καλά, εγώ δεν είχα ιδέα τι γινόταν, δεν ήξερα που ήμουνα και αυτά. Με την Μαρία, δεν ξέρω, έχουμε μία περίεργη σχέση. Νομίζω μία στιγμή είμαστε εντάξει, είμαστε φίλες, μου λέει ότι με αγαπάει. Και απ' την άλλη, αν χάσουμε ή αν πάει κάτι στραβά στο παιχνίδι και παίζουμε μαζί, εγώ φταίω. Και με ενοχλεί ότι δεν μου το λέει εμένα, δηλαδή καθόμαστε στο πάγκο και συζητάει με τον Ορφέα ότι δεν ξέρω πού πήγαινα, ήμουν εντελώς χαμένη, δεν ξέρω πού βρισκόμασταν, τζερά, που... Εντάξει, λέει ότι έφταιγα εγώ που χάσαμε τον πόντο. Το πήγατε πολύ γρήγορα. Το πήγαμε πολύ γρήγορα και δεν έπεσες και φτάσαμε πολύ πιο πριν από τους άλλους. Οπότε τι εννοείς δεν τα πήγαμε καλά, τι έκανα λάθος δηλαδή? Νομίζω ότι σίγουρα η Μαρία θέλει να τα έχει καλά με όλους και είναι μια στρατηγική της ότι αν έχει εμένα κοντά και τον Πάνο και τη Γεωργία και κρατήσει την ηρεμία στο group και το βλέπω ότι το προσπαθεί πολύ. Αυτό γενικά όταν τσακωνόμαστε ή όταν υπάρχει ένταση, λέει παιδιά, ηρεμήστε. Δηλαδή θέλει να τον έχει αυτό τον ρόλο και είναι καλή στρατηγική πιστεύω, αλλά εγώ το βλέπω ότι το κάνει αυτό και ότι με θέλει κοντά για αυτό το λόγο για να μην την ψηφίσω ποτέ.